Θα πάμε σε κάτι παραμφερές. Πριν 6 μήνες το είχαμε αφήσει πίσω. Το ξανάφερε μπροστά με ένα δημοσίευμα άρθρο του ο κύριος Γιώργος Ρωμανός, συγγραφέας, αναλυτής και ιστορικός ερευνητής. Ασχολείται με τη γεωπολιτική, τη γεωοικονομία, με τα πάντα. Έβγαλε μία δημοσίευση η οποία δεν πολύ περπάτησε, η οποία όμως τελικώς μπορεί να λέει, μπορεί και να μην λέει, αλλά η ουσία είναι ότι η σύνδεση λέει λίγο πριν τη λήξη του 21 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, λέει ο κύριος Ρωμανός, της Βοστόνης των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώθηκε μία δικαστική έκρηξη μεγατόνων με απρόβλεπτη συνέχεια και παγκόσμιες προεκτάσεις. Στην Ελλάδα το θέμα δεν πήρε βέβαια καμία διάσταση, αλλά το βασικό είναι ότι ένας από τους κορυφαίους καθηγητές στο Χάρβαρντ, πρόεδρος του τμήματος χημίας, ειδικό στην εξαιρετικά κρίσιμη και νευραλγική ειδικότητα της νανοτεχνολογίας, καταδικάστηκε. Για ακούστε τώρα τη συνέχεια από τον ίδιο τον κύριο Ρωμανό. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Η είδηση δεν θέλω να τη διαβάσω όλη γιατί είναι δική σας. Εσείς την έχετε αλλιεύσει, την έχετε δημοσιοποιήσει, αλλά δεν έτυχε τελικά της προβολής που θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, πείτε μου γιατί είναι σημαντική η καταδίκη ενός κορυφαίου καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, επειδή είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ. Κοιτάξτε, αφενός μεν γιατί αναγνωρίζεται από τα μεγάλα περιοδικά της Αμερικής, τα επιστημονικά πάντα μιλάω εγώ περιοδικά, αναγνωρίζεται ως κορυφαίος της νανοτεχνολογίας και αφετέρου διότι αυτός δούλευε στη Γιουχάν. Και δούλευε στη Γιουχάν με συμβόλαιο πενταετές, κρυφό μέχρι να το ανακαλύψει το FBI και να το παρουσιάσει στο δικαστήριο. Το πενταετές συμβόλαιο του Λίμπερ, γιατί έτσι λέγεται ο άνθρωπος, λέγεται Λίμπερ, έτσι, Charles Λίμπερ, και ξαναλέω κι εγώ για να θυμηθούν οι ακροατές μας ότι υπήρξε πρόεδρος του τμήματος χημίας του Χάρβαρντ και ειδικός στην νανοτεχνολογία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν από το 11 και μετά πηγαίνει έναντι συμβολέου στη Γιουχάν και δουλεύει πάνω σε προγράμματα τα οποία φαίνεται δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Ήδη από το ίδιο το περιοδικό του Χάρβαρντ, το Harvard Crimson, αναφέρεται πλέον ως εγκληματίας. Αυτά μας τα λέει πολύ καθυστερημένα στις 22 Δεκεμβρίου του 2021 το Associated Press και άλλα μεγάλα μέσα, τα οποία και αυτά αποσιωπούσαν μέχρι το Δεκέμβρη, μέχρι δηλαδή πριν από λίγο καιρό, αποσιωπούσαν την υπόθεση. Αυτός συνελήφθη με είσοδο των πρακτόρων του FBI μέσα στο Χάρβαρντ. Το πιάσανε επί τόπου. Και αυτό είναι δραματικό, όπως καταλαβαίνετε. Ο Λίμπερ ομολόγησε, παραδέχθηκε τα πάντα, συνέβη ένας τεράστιος παρασκηνιακός αγώνας. Βάσει του συμβολέου που είχε κάνει, θα έπαιρνε, λέει, πήρε 50.000 δολάρια μηνιαίους και 158 χιλιάδες δολάρια για έξοδα διαβίωσης, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι η έδρα του ιδίου και των συνεργατών στο Χάρβαρντ είχε πάρει και 15 εκατομμύρια δολάρια από υψηλόβαθμες κρίσιμες αμερικανικές υπηρεσίες. Μισό λεπτό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές και εμείς, που δεν κατέχουμε τόσο καλά αυτή την είδηση που, επαναλαμβάνω, εσείς φέρατε στο προσκήνιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου λέτε ότι αυτός είχε κάνει ένα συμβόλαιο ως καθηγητής top του Χάρβαρντ με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Γιουχάν. Έπαιρνε το μήνα, σύμφωνα με το συμβόλαιο που το FBI βρήκε, 50.000 δολάρια μηνιαίως και περίπου 158.000 δολάρια για έξοδα διαβίωσης. Όμως, λέτε, βρέθηκαν και 15 εκατομμύρια δολάρια από υψηλόβαθμες κρίσιμες αμερικανικές υπηρεσίες. Μα να καταλάβω, οι αμερικανικές υπηρεσίες τι δουλειά είχαν να πληρώνουν κάποιον που πληρωνόταν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Γιουχάν? Πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω το εξής για να βάλουμε άλλη μια έγκυρη παράμετρο. Όλα αυτά εγώ τα γνωρίζω από τις 20 Ιουνίου του 20. Όταν αναφέρεται ως υπόθεση δικαστική στο παγκοσμίως περίφημο περιοδικό Jurist του Πανεπιστημίου του Pittsburgh. Ό,τι γράφει το Jurist είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Και καταλαβαίνουμε εμείς που παρακολουθούμε πιο βαθιά τα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα από τα μεγαλύτερα νομικά περιοδικά στον κόσμο. Δεν είναι ένα τυχαίο. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Όταν λοιπόν ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά νομικής επιστήμης στον κόσμο ασχολείται με μια υπόθεση, εκεί κάτι γίνεται. Τότε το Τζούρις έλεγε το εξής: αυτό που ρωτάτε πρέπει να γίνει έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και λέει, διαβάζω επιλέξει αυτά που έγραφε το Υπουργείο το Τζούρις, όλων των πηγών ερευνητικής υποστήριξης και πιθανών συγκρούσεων οικονομικών συμφερόντων με ξένες συνεργασίες. Έλεγε από το 20. Εγώ περίμενα φρονίμως να περάσει ο χρόνος, να βγει η καταδικαστική απόφαση, γιατί ξαναλέμε ότι ομολόγησε τα πάντα ο Λίμπερ και με έναν τρόπο, πώς να σας πω, ατιμωτικό για τον εαυτό του. Δηλαδή ομολόγησε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ήταν ηλίθιος. Έτσι, επιλέξει. Αυτό γράφει στην αναμετάδοσή του και το Associated Press. Δεν τον βρίζω τον άνθρωπο, αλλά το γράφει και το Harvard ως εγκληματία. Παρουσιάζεται λοιπόν στο δικαστήριο και λέει: ναι, υπήρξα ηλίθιος και εγκληματίας. Ναι. Τώρα τι τα έκανε τα λεφτά αυτά. Έχει ενδιαφέρον να το πούμε και αυτό. Πριν πάμε στο ερώτημά σας που δεν το ξεχνώ. Τα λεφτά, λέει, τα εξόδευε για πλήθος αναγκών του, όπως και για προϊόντα καθαριότητος. Και λέω εγώ, προφανώς δεν του φτάσανε για να καθαρίσει και με την Αμερικάνικη δικαιοσύνη. Δεν του φτάσανε τα 15 εκατομμύρια δολάρια. Το θέμα λοιπόν είναι το χοντρό αυτό. Ποιες ήταν οι υπηρεσίες που δίνανε λεφτά στον Λίμπερ? Ποιες ήτανε? Δυστυχώς ήτανε το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήτανε το Υπουργείο Άμυνας, αυτό λέει μέσα η υπόθεση της δίκης. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι ξεσπάει ένας πόλεμος υπόγειος και μαζεύονται μια σειρά πανεπιστημίων του Yale, του Stanford, του Berkeley, του Princeton, έχω μπροστά μου τις επιστολές τους προς το Γενικό Εισαγγελέα για να σταματήσει η υπόθεση. Πιέζανε τον εισαγγελέα, το όνομά του είναι Merrick Garland, λοιπόν, να σταματήσει η υπόθεση. Αλλά ο εισαγγελέας δεν σταμάτησε την υπόθεση, χαρακτήρισαν ότι ήταν πρωτοβουλία του εισαγγελέα, ενώ είναι νόμος εναντίον των περιπτώσεων που η Κίνα κάνει επιστημονική ή άλλου είδους κατασκοπία, και τη χαρακτηρίζουν τα πανεπιστήμια ότι ήταν, λέει, πρωτοβουλία. Τώρα πηγαίνει στη Γιουχάν. Γιουχάν δεν είναι μόνο αυτό που είπατε. Γιουχάν είναι ένα εργαστήριο βιολογικής ασφάλειας τετάρτου βαθμού, BSL4, το οποίο ελέγχεται τελικά το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Κίνας. Και γεφυρώνουμε τώρα. Ο Λίμπερε πήρε 15 εκατομμύρια δολάρια, μεταξύ των οποίων τα έδωσε και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, και δούλευε σε μια στρατιωτική υπηρεσία της Κίνας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Άρα, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εδώ βγαίνει ο κύριος Ρωμανός να συνδέσει την πανδημία με την Κίνα και τις ευθύνες, αυτά που λεγόντουσαν. Εσείς λέτε κάτι άλλο εδώ. Ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, να δουλεύει σε ένα πρόγραμμα που στο βάθος κήπος είναι κινέζικο στρατός και να χρηματοδοτείται την ίδια ώρα και από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλά το κατάλαβα? Πολύ καλά το καταλάβατε, αλλά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η δικογραφία, βγαίνουν από τη δικογραφία και από αυτά που λέει το Jurist και άλλα μεγάλα μέσα. Έτσι, εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη σύγκρουση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον ΗΠΑ, το οποίο βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αλλά από τη στιγμή που βάζει το FBI και τον συλλαμβάνει μέσα στο πανεπιστήμιο, έχει αρχίσει και ξεφεύγει το πράγμα. Δεν είναι συνηθισμένο ο κορυφαίος ή εκ των κορυφαίων της νανοτεχνολογίας, τον ΗΠΑ, να συλλαμβάνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Εκεί ήδη έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του Αμερικανικού κράτους. Θα ήθελε να ήταν πιο απαλά τα πράγματα. Και τι συλλαμβάνουν? Συλλαμβάνουν έναν κορυφαίο στέλεχος τελικά του υπερβαθέως Αμερικανικού κράτους. Λοιπόν, έστω και αν καταδικαστεί σαν τον αρχιγκάξτερα Αλ Καπόνε, που όλοι θυμόμαστε ότι για φοροδιαφυγή. Ναι. Το ερωτήματα είναι τα εξής. Ποιος βρισκόταν πραγματικά πίσω από το Λίμπερ?
Ποιος βρισκόταν. Καταρχάς, εγώ κύριε Ρωμανέ, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί έχω εδώ βροχή μηνυμάτων. Ναι, ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι μία σύγκρουση στο ίδιο το εσωτερικό, ας το πούμε έτσι, αυτό που λέμε αμερικανικό σύστημα. Βεβαίως. Δηλαδή, οι υπηρεσίες του FBI και όσοι είναι από πίσω από τη μια και οι υπηρεσίες του άμυνας και όσοι είναι από πίσω από την άλλη. Λάθος το καταλάβω. Ναι. Μου φαίνεται. Έτσι είναι. Και βέβαια, ναι, αυτό το οποίο βάζει τη σφραγίδα σε όλα είναι ότι το ομοσπονδιακό, όχι ένα τοπικό, το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστόνης βγάζει καταδικαστική απόφαση στις 21 Δεκεμβρίου το βράδυ, γύρω σε 9 η ώρα, από την ενημέρωση που έχω από τη Βοστόνη. Mm. Γύρω σε 9 η ώρα καταδικάστηκε. Εκεί οι ένορχοι συνεδρίασαν μόνο για 3 ώρες. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο ρεκόρ, γιατί αυτός ομολόγησε τα πάντα, παραδείχθηκε τα πάντα, τον πιάσανε με τα λεφτά στη βαλίτσα. Ζήταγε να του φτιάξουν και ένα λογαριασμό στην Κίνα και να βάζουν εκεί τα μισά λεφτά οι Κινέζοι. Δήλωσε ότι δεν ξέρει, δεν μπορεί να θυμηθεί, γιατί έχει ασθενή μνήμη, πόσα λεφτά ακριβώς πήρε από τους Κινέζους. Ομολογεί και αυτό, δηλαδή δεν πήρα μόνο τα 50 το μήνα και τα 158, αλλά δεν θυμάμαι και πόσα άλλα μου έδωσαν. Γιατί με ενοχλεί η μνήμη μου, δεν βοηθάει. Και ζήτησε, στην ομολογία του το είπε αυτό, να του τα δίνουν κάτω στα δολάρα σε ένα σακ βουαγιάς και να τα φέρει μαύρα στην Αμερική. Λοιπόν, αυτά τα πρωτοφανή πράγματα με τον πλέον διακεκριμένο καθηγητή του Χάρβαρντ έχουν βάθος, έχουν ρίζα. Και η πρώτη ρίζα, η πρώτη ερώτηση που βάζω εγώ είναι το εξής. Έχω μια-δυο ερωτήσεις και θα τις πω. Είναι δυνατόν να κάνει να πάει στη Γιουχάν και να δουλεύει για 5 χρόνια, λέει, εγώ πιστεύω ότι είναι παραπάνω, για 5 χρόνια επισήμως, έτσι. Και θα πούμε και για τις ημερομηνίες τις κρίσιμες. Το 11 ξεκινάει το συμβόλαιό του, άρα μέχρι το 16 θα πήγαινε. Ναι, αλλά το 17, αν θυμηθείτε, αν μείνει χρόνος, να πούμε, το 17 τι συμβαίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Εκεί λέω εγώ τα σπάνε. Εκεί τα σπάνε το 17 και μπορώ να πω λεπτομερώς γιατί, αλλά πάμε τώρα εδώ. Αυτός λοιπόν πηγαίνει το 11 στην Κίνα χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Άμυνας που του δίνει εκατομμύρια δολάρια. Πρώτα-πρώτα, μισό λεπτό. Πρώτα-πρώτα, κύριε Ρωμανέ, θα σας πω εγώ, πριν μας πείτε όλα, έχετε απεριόριστο χρόνο. Πρώτα-πρώτα, δεν γίνεται να είσαι ο κορυφαίος στον τομέα της χημίας σε πανεπιστήμιο όπως το Χάρβαρντ και να είσαι αέρα πατέρα. Προφανώς και είσαι κάτω από κάποιο. Τώρα εντάξει, δεν είναι μόνο τι ταινίες βλέπουμε, είναι και τι καταλαβαίνουμε. Θα είσαι κάτω από μια διακριτική, να το πω σικ, επιτήρηση. Δεν είναι αέρα πατέρα, δεν είναι ο Ρωμανός ο Ιωσαχίνης, είναι ο top καθηγητής χημίας, λέτε, στο Χάρβαρντ. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο όμως που πριν μου αναλύσετε εσείς που τα. Μου φαίνεται λίγο κουλό, θα σας προβοκάρω δηλαδή τον αντίλογο. Μου φαίνεται λίγο κουλό να ακούω για συνέργεια Αμερικανών-Κινέζων όταν ξέρουμε ότι είναι στο βάθος κήπος οι δύο αντίπαλοι πόλοι, ένα, και δύο και πιο βασικό, μήπως τώρα που έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση και επειδή το πράγμα έχει ξεφύγει και είναι προφανές ότι στον πολυπολικό κόσμο η μεγάλη δύναμη που αναδύεται είναι η Κίνα, οι Αμερικάνοι καθίσαν κάτω, θα σας το πω έτσι τελείως συνωμοσιολογικά, σκαρώσαν μια ιστορία για να επαναφέρουν την ευθύνη της Κίνας για την πανδημία. Σου λέει, άμα αρχίσουν οι αγωγές αναχώρες θα τη γονατίσουν οικονομικά. Γιατί να μην το εικάσω. Ναι, εγώ θέλω να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα, όπως θα μου επιτρέψετε. Δεν μπορεί να πάει αυτό, θα απαντήσω σε αυτό που είπατε. Δεν μπορεί να πάει λοιπόν εκεί χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Άμυνας και δεν μπορεί να πάει εν αγνία τη CIA. Και πάμε τώρα λίγο σε αυτό που ρωτήσατε. Ρωτάω εγώ, τι ακριβώς έκανε ο εκ των κορυφαίων της νανοτεχνολογίας των ΗΠΑ στη Γιουχάν τη χρονική περίοδο όπου εκεί αλλά και στη ΣΥΠΑ το 2015 κατασκευαζόταν κορονοϊός, δεν λέω ο, λέω κατασκευαζόταν κορονοϊός με το γενετικό όνομα, το κωδικό SHC014, δηλαδή λέω ξανά αυτό που αποκάλυψα στη μελέτη μου 24 Απριλίου του 2020, κορονοϊός και βιολογικός όλεθρος, και το έχουμε πει από αυτό το ραδιόφωνο, οι αποδείξεις στα μεγαλύτερα επιστημονικά περιοδικά 2009-2020, γιατί η κατασκευή του SHC014 την εντοπίζω σε αμερικάνικα περιοδικά, δηλαδή και στην Κίνα και στις ΗΠΑ ταυτόχρονα κατασκευάζονται κορονοϊοί, χειμερικοί, από νυχτερίδα, έτσι περιγράφεται το 2015, αποτυχημένη προσπάθεια το 2012, αποτυχημένη προσπάθεια το 2003,
Λοιπόν, ένας διπλός ερευνητής, να τον πω εγώ, μπορεί να ελέγχει, να είναι ο άνθρωπος που να ελέγχει πού το πάτε εσείς, να δούμε πού το πάμε εμείς. Και μέχρι το 2017 βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία τα δύο προγράμματα. Το 2018 γίνονται οι αγώνες οι στρατιωτικοί έξω από στην Κίνα, δεν θυμάμαι ακριβώς, που νομίζω κοντά στη Γιουχάν, όπου οι Κινέζοι τους κατηγορούν το Δεκέμβριο του 2018 ότι στους στρατιωτικούς αγώνες μετέφεραν τον ιό οι Αμερικάνοι στην Κίνα και αρχίζει η αλληλοκατηγορία. Αυτό που βγαίνει από τα πράγματα και με την υπόθεση της κυρίας Κιού, θέλετε να θυμηθούμε λίγο την κυρία Κιού στον Καναδά. Να πάμε λίγο εκεί. Η κυρία Κιού λοιπόν είναι η κορυφαία Κινέζα φυσικά τεχνολόγος βιολογίας στον Καναδά, η οποία τι κάνει, φτιάχνει ιούς και τελικά την πιάνει, μπαίνει το υπηκό. Η έφυπη αστυνομία, αν είναι δυνατόν, είναι για γέλια, μπαίνει η έφυπη αστυνομία μέσα στο κάμπους, έτσι, στο κάμπους που δουλεύει στον Καναδά, στο Καναδικό Εθνικό Εργαστήριο Μικροβιολογίας, στο Winnipeg, και τη συλλαμβάνει μαζί με τον σύζυγό της, όλους τους συνεργάτες της, Ιούλιος του 2019. Ιούλιος του 2019. Με όλους τους συνεργάτες της και όλους τους σκληρούς δίσκους, και από τότε, λέω εγώ, προφανώς κάποιοι την απέσυραν και εξαφανίζονται τα ίχνη της παγκοσμίως, και αυτή παίρνει ιούς από τον Καναδά και τους πηγαίνει στην Κίνα και τούμπαλιν. Και εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα, και αυτή χρηματοδοτείται από τα Υπουργεία Άμυνας Καναδά και Αμερικής. Τι γίνεται, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή ο Λίμπερ, είναι και η περίπτωση της κυρίας Κιού. Και θέλετε να σας πω και ένα, έτσι για να μην ακούω διάφορα περιδίθεν συνωμοσιολόγων και τα λοιπά. Πολλά από αυτά τα στοιχεία που βγάζω εγώ στον αέρα, τα έχω πάρει από το CBW, το οποίο είναι το επίσημο Ινστιτούτο Αμυντικών Μελετών και Αναλύσεων της Ινδίας. Θα το ξαναπώ άλλη μια διαφορά, το site CBW. Αμυντικές Μελέτες Αναλύσεις της Ινδίας. Και ένας άλλος που αποκαλύπτει αυτά τα πράγματα, για να σταματήσουν τελείως όλα αυτά τα τρολαρίσματα των ανοήτων που ακούω από εδώ και από εκεί, περί δήθεν συνωμοσιολογίας, δεν υπάρχει καμία συνωμοσιολογία. Μιλάμε δεδομένα και ντοκουμέντα. Απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βοστόνης. Σύλληψη της Κιού μέσα στο κάμπους του Καναδά. Σύλληψη από το FBI του Λίμπερ. Πολλά από τα στοιχεία αυτά μας τα έχει δώσει ο Δόκτωρ Ντάνι Σοχάμ. Ποιος είναι ο Ντάνι Σοχάμ? Είναι ένας κορυφαίος ερευνητής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών του Μπεγκίν Σαντάτ, Πανεπιστήμιο Μπαρ Ιλάν του Ισραήλ, ο οποίος έχει ειδικότητα στο βιολογικό και χημικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως. Να λοιπόν και το ενδιαφέρον του Ισραήλ. Όταν λοιπόν και από το Ισραήλ και από τον Καναδά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Γιουχάν τετραπλοτσεκάρουμε τις ίδιες ειδήσεις, εδώ κάτι συμβαίνει λοιπόν. Δικαιούμεθα μέχρι εδώ να μιλήσουμε και να πούμε. Μέχρι εκεί λέτε. Το τι συμβαίνει είναι ένα ανοιχτό πεδίο, για να μην σπεύσει η φαντασία να καλπάσει. Σπεύδω να πω εγώ. Ναι, ναι. Πείτε μου, αποκλείεται να είναι ένα στημένο παιχνίδι? Εγώ το επαναφέρω το ερώτημα. Ναι. Ένα στημένο παιχνίδι σε έναν υπολογισμό των Αμερικανών, ότι δεν μπορούν να ελέγξουν αλλιώς τα πράγματα γεωπολιτικά, γεωοικονομικά. Σου λέει, τους ταράξουμε βάζοντας χώρες και λαούς και σπίτια και οργανωμένες ομάδες σε αγωγές αποζημίωσης. Αν καταφέρουμε να αντιστήσουμε τη δουλειά, θα τους γονατίσουμε σαν οικονομία. Γιατί τα αποκλείεται αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Ή για να δημιουργήσω την εντύπωση ότι είναι ο κακός της ιστορίας η Κίνα. Ναι, προσέξτε να δείτε όμως. Δεν είναι υπέρ του συλλογισμού σας στη μελέτη που έχω κάνει και το που, αν θέλετε να επεκταθούμε όσο θέλετε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν είναι υπέρ του συλλογισμού σας το ότι όλες οι μεγάλες επιδημίες σκάνε στην Κίνα μετά τον πόλεμο του, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τυχαίο? Των πουλερικών, το ένα, το άλλο, των χείρων, τα αυτά κτλ. Όλες στην Κίνα. Όλες, τόσο σύμπτωση, δηλαδή τι είναι η Κίνα, παρά η αρρώστια? Όχι, αλλά είχε έρθει πιο κοντά το ανθρωπογενές, θα σας πει κάποιος, περιβάλλον, λόγω του υπερπληθυσμού με το φυσικό περιβάλλον. Γιατί το αποκαλείται είναι, αυτό? Είναι και γίνεται και με πιο άγριο τρόπο, αν θέλετε, με πιο βίαιο τρόπο αυτό. Να πάμε λίγο πιο πεζά. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, όταν συνεργάζεται με τη Γιουχάν, ξέρει ότι συνεργάζεται
με τουλάχιστον 4 στρατιωτικές υπηρεσίες της Κίνας. Επισήμως, είναι συνδεδεμένο. Τις λέω. 1. Ινστιτούτο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής, Ακαδημία Στρατιωτικών Ιατρικών Επιστημών στην Τζανγκ Τσούν. 2. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων, Στρατιωτική Περιοχή Τσενγκ Τούγκ. 3. Γιουχάν, βέβαια. Γιουχάν Institute of Virology, Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών της Χαμπέι. 4. Ινστιτούτο Μικροβιολογίας, Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών στο Πεκίνο. Όλες ελεγχόμενες από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και τη στρατιωτική και το Γενικό Επιτελείο της Κίνας. Λοιπόν, υπάρχει μια συνεργασία. Εγώ δεν θα την έβρισκα φυσική μέχρι το 17, όπου θέλουν οι μεν να ενημερώνουν τους δε. Κάποια στιγμή όμως κάποιοι κλέβουν την πίτα, όπως η κυρία Κιού ας πούμε, όπως ο κύριος Λίμπερ, έτσι. Πήρανε παραπάνω ιούς και τους πήγανε στην Κίνα και εκεί βγήκανε τα πράγματα στη φόρα. Διότι ειδικά η κυρία Κιού, μην νομίζετε ότι ασχολήθηκε μόνο με τον τρέχοντα κορονοϊό. Όχι. Όπως μας λέει ο ειδικός που σας είπα, ο Ισραηλινός, έτσι, ο Σοχάμ, όπως μας λέει ο Σοχάμ, ειδικός του βιολογικού πολέμου, η κυρία Κιού, αλλά και τούτος εδώ και ο Λίμπερ, έχει πάρει ιούς ζωτικής σημασίας, διαβάζω από το κείμενο του Σοχάμ, ζωτικής σημασίας για τα κινέζικα βιολογικά όπλα. Έμπολα, Νιπάχ, Μάρμπουργκ, Ριφτ Βάλεϊ και άλλους ιούς, οι οποίες χρησιμεύουν για βιολογικά όπλα. Μη γελιόμαστε. Εδώ υπάρχει κανονικός υπόγειος πόλεμος βιολογικών όπλων. Δεν σταμάτησε ποτέ. Ο άνθρωπος που έχει φτιάξει το νόμο για τον έλεγχο των βιολογικών όπλων της Αμερικής έχει διαμαρτυρηθεί το 2015. Έχετε βάλει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στον βιολογικό πόλεμο. Σταματήστε. Και βέβαια δεν σταματάει κανείς. Διότι όπως έχω σε κάπου στις σημειώσεις μου από έναν καθηγητή Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με ένα ευρώ εξοντώνεις ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο πληθυσμού βιολογικό όπλο. Ενώ θέλεις 800 ευρώ με πυρηνική ενέργεια και 2.000 ευρώ με συμβατικά όπλα. Κοστίζει, καταλάβατε. Κοστίζει. Ενώ με ένα ευρουλάκι, να το πούμε λαϊκά, καθαρίζεις. Αυτά τα όπλα, όλες οι μεγάλες χώρες, καμία δεν εξαιρείται. Απλώς εγώ στη μελέτη μου είδα να έχουν κάποια απόσταση οι Γάλλοι, μιλάω από το 2003-2010, το 2011 διαμαρτυρήθηκε το Ινστιτούτο του Παστέρ και είπε ότι αυτό που κάνετε με τα βιολογικά όπλα, μιλάμε για τον κορονοϊό τώρα, έτσι. Το 2011, το 2012. Έχω τη διαμαρτυρία, την επίσημη διαμαρτυρία του Παστέρ, του Γαλλικού, που λέει αυτό που κάνετε, αν ξεφύγει, θα βγάλει όλεθρο. Αλλά γιατί πάμε στους Γάλλους? Εδώ ο Πολ Κέιμ, ο πρόεδρος του CDC για την προάσπιση της υγείας των Αμερικανών για τα βιολογικά όπλα, είπε το 2012, αυτό που έρχεται είναι καταστροφικό και δυσθεώρητο. Έτσι είπε ο πρόεδρος, ο Αμερικάνος, του ειδικού οργανισμού για τον έλεγχο αυτών των πειραμάτων. Δεν τα σταμάτησαν και δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει και αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτό είναι το τραγικότερο από όλα. Πιστεύετε ότι θα έχει εξέλιξη αυτή η ιστορία μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου? Διότι είναι προφανές ότι έχει ξεσπάσει πόλεμος τώρα μεταξύ, φαντάζομαι, του FBI και του Υπουργείου Άμυνας, του Πενταγώνου, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, είναι τόσο διαδεδομένη η συνεργασία των πανεπιστημίων, διαβάζω, Βορείου Καρολίνας, Αρκάνσας, Χάρβαρντ και άλλων, και ενός Ελβετικού, το έχω εντοπίσει, με τη Γιουχάν. Είναι τόσοι πολλοί επιστήμονες, 13.000 υπολογίζονται οι ειδικοί βιολόγοι στην Αμερική, 13.000 υπολογίζονται από μελέτη, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πειράματα. Είναι τόσο μεγάλο το βάθος που δεν μπορεί να σταματήσει από μια στιγμή στην άλλη. Να μην σας πάω στο άλλο κεφάλαιο, στη διεθνή κοινοπραξία γονιδιακής σύνθεσης, δηλαδή μια μπάμπουσκα. Βγάζεις, ανοίγεις την γενετική τράπεζα, βγαίνει από μέσα η διεθνή κοινοπραξία γονιδιακής σύνθεσης. Ανοίγεις τη διεθνή κοινοπραξία, βγαίνει, αυτά όλα στο Maryland, έτσι, στην Αμερική. Βγαίνει, ανοίγεις τη διεθνή κοινοπραξία, βγαίνει από μέσα η Διεθνής Ένωση Συνθετικής Βιολογίας.
Καταλάβατε. Δηλαδή είναι επάλληλοι μηχανισμοί το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας των ΗΠΑ. Τα Εθνικά Ιδρύματα Υγείας των ΗΠΑ. Το INSD. Το έχουν κάνει έτσι το βαθύ μηχανισμό όπου δεν βγάζεις άκρη, εγώ βγάζω, αλλά εντάξει, δεν έχω, μπορεί να τα βγάλει ο πολλής κόσμος. Εγώ καταλάβει τι γίνεται, γιατί το μελετώ ειδικά. Έτσι. Έχω μπροστά μου τώρα που σας μιλάω, 3 Ιανουαρίου του 2012, ο πρόεδρος του NSABB, Εθνικό Κέντρο Διασφάλειας των ΗΠΑ, Paul Kane, λέει, το είναι γραμμένο, τα χειρότερα είναι εδώ και είναι δυσθεώρητα. Δεν μου αρέσει να τρομάζω τους ανθρώπους, αλλά αυτά που θα έρθουν δεν έχουν προηγούμενο. Λοιπόν, θα πάω σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε γιατί θα φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο και θέλω να μείνουμε και λίγο στα γεωπολιτικά, γιατί η ένταση φαίνεται ότι είχε ανέβει για τα καλά και επισταμμένος αρθρογραφείτε. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Πείτε μου, πιστεύετε ότι και η συζήτηση που είχε ανοίξει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο Φάουτσι έχει έρθει ούκο λίγες φορές κόντρα με βουλευτές και γερουσιαστές είτε του Ρεπουμπλικανικού είτε του Δημοκρατικού Κόμματος, θα τραβήξει? Θα τραβήξει, γιατί ο Φάουτσι θα είναι εκεί και μετά το τέλος της Αμερικής. Ο Φάουτσι δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι 40 χρόνια στη θέση, βλέπει μπροστά του σαν πιόνια τους προέδρους να παρέρχονται και ενώ έχει κάνει δήλωση ότι έχει δώσει 2,3 εκατομμύρια δολάρια, λέει τόσα, εγώ πιστεύω ότι είναι παραπάνω, και το έχει δεχτεί επισήμως ο ίδιος κατόπιν καταγγελίας του Τραμπ, δεν κινήθηκε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο εναντίον του Φάουτσι. Έχει κάνει την ίδια παραδοχή, παρόμοια παραδοχή αν το θέλετε, όχι την ίδια, παρόμοια, ότι έδωσε χρήματα στη Γιουχάν. Γιατί έδωσε χρήματα στη Γιουχάν, ο κορυφαίος στον κλάδο του, και αυτός είναι αλλεργιών και άλλων νόσων, πώς το λέει, δεν θυμάμαι τι είναι ακριβώς, αλλά έχει σχέση με τις αλλεργίες και τις πνευμονικές νόσους ο Φάουτσι. Ο Φάουτσι, γιατί έδωσε 2,3 εκατομμύρια στη Γιουχάν και δεν έγινε έλεγχος. Με ποιο δικαίωμα, τη στιγμή που τον καταγγείλει ο πρόεδρος. Άρα υπάρχει τεράστιο βάθος από πίσω και τεράστια συγκάλυψη. Κύριε Ρωμανέ, θέλω που είστε στη γραμμή να πάμε στο άλλο πεδίο των μεγάλων γεωπολιτικών, και αυτά βέβαια μέσα εκεί εντάσσονται, αλλά των μεγάλων γεωπολιτικών και πρόδειλων καταστάσεων. Αισθάνεστε ότι φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο με επίκεντρο προσχηματικά ή όχι την Ουκρανία? Διότι εδώ σήμερα τα ξημερώματα ο Biden λέει έχω τη βεβαιότητα ότι οι Ρώσοι θα εισβάλλουν, σχεδόν σαν να πάμε σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία της Δύσης, η οποία την ίδια ώρα βεβαίως κάνει ότι μπορεί να εξοπλίσει την Ουκρανία. Ναι, θέλω να εξηγήσω την οπτική μου, γιατί ως ειδικός αφηγηματολόγος τα πάντα είναι η οπτική γωνία και το τι βλέπουμε. Αν σας γυρίσω την καρέκλα ανάποδα θα βλέπετε τον τοίχο. Προφανώς και ο καθένας έχει την άποψή του. Βλέπει, τη δική σας θα πείσουμε. Εξαρτάται που γυρνάμε την καρέκλα μας λοιπόν και τι βλέπουμε. Η οπτική δική μου είναι εποπτική. Είναι δηλαδή σε βάθος τουλάχιστον 100 χρόνων, αλλά και τα γεγονότα. Δεν μπορώ να μιλήσω με εικασίες. Αυτό που λέει ο κύριος Biden είναι μια εικασία. Ότι θα εισβάλλουν. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι στην δική του εικαστική πρόθεση. Εδώ όμως εγώ θέλω να πάω κατευθείαν στη ρίζα του πράγματος και να γίνω ουσιαστικός. Δηλαδή, οι ΗΠΑ πρέπει να παραδεχθούν ότι πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν είναι ο Μπόρις Γέλτσιν, αλλά ο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Με το γεωστρατηγικό τους ρολόι σταματημένο στον χρόνο, θέλουν να παραβιάσουν ξανά εθεμελιώδη κανόνα, που λέει το εξής: ποτέ μην κάνεις το λάθος να θέλεις να εξευτελίσεις έναν νικημένο αντίπαλο. Αυτό είχαν συνηθίσει να κάνουν επί Γέλτσιν. Σήμερα θέλουν να κάνουν την ίδια τακτική. Οι καιροί άλλαξαν. Η Ρωσία άλλαξε. Τι κάνουνε στην ουσία? Τι κάνουνε? Παίζουνε το παιχνίδι του πυρηνικού εκβιασμού. Διότι αναγκάζουν τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Αναγκάζουν τη Ρωσία να διασπείρει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Αυτό το παιχνίδι είναι λάθος. Όποιος το κάνει, όχι μόνο γιατί καταστρέφει την παγκόσμια ειρήνη, που εγώ που μιλώ τι θέλω, και αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν μπορώ να μιλήσω ούτε φιλοαμερικάνικα, ούτε φιλορώσικα, ούτε. Μιλάω σαν άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε πολλοί που ξέρουμε πώς νικήθηκε η Σοβιετική Ένωση. Αφενός μεν τα μεγάλα εσωτερικά προβλήματα του συστήματος, αφετέρου όμως ότι επί Γκορμπατσόφ
δηλαδή από το 1985 και μετά, αλλά κυρίως από το Γέλτσιν 1991 μέχρι 1999, όποτε παρέδωσε τον Πούτιν, δηλαδή σχεδόν για τη δεκαετία του 90 όλοι, η CIA δούλεψε ανεξέλεκτα στη Ρωσία. Κάνανε ό,τι θέλανε. Έχουμε καταθέσεις του Προέδρου του Ρωσικού Κοινοβουλίου που λέει ότι τουλάχιστον 100 πράκτορες ήταν γύρω από το Γέλτσιν. Μπορώ να αναφερθώ λεπτομερώς σε αυτό. Λοιπόν, η σημερινή ανυποχώρητη στάση των Ρώσων προέρχεται από το εξής. Τότε επί Γκορμπατσόφ, 85 και μετά, αλλά και επί Γέλτσιν, τους διαβεβαίωναν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτηνόταν ανατολικά του Βερολίνου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πυράβλους πυρηνικούς στη Ρουμανία και σε άλλες 5 χώρες, όπου οι Ρώσοι το 2017 κάλεσαν επισήμως τη ΣΥΠΑ να αποσύρουν μετρημένες 200 πυρηνικές κεφαλές από την Ευρώπη, δείχνοντας και τις 5 χώρες όπου είναι εγκαταστημένες. Και οι Αμερικανοί τους αγνόησαν. Τώρα μας λένε ότι θα επιτεθούν, λέει, οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Να πω γι' αυτό. Οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή έχουν πετύχει τους στόχους τους. Βάσει της συμφωνίας του Μίνσκ, δεν μπαίνει ουκρανικός στρατός στις αυτόνομες Ντονιέσκ, Λουγκάνσκ, ουκρανικές περιοχές, στις ρωσόφωνες. Δεν μπαίνει. Αυτοί έχουν πάρει και διαβατήρια, τα σύνορα έχουν ανοίξει, έχει γίνει διασύνδεση οικονομική και δασμολογική, άρα ο στόχος της Ρωσίας έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν εσύ επιμένεις ως Αμερικανός, το εσύ, να βάζεις πυρηνικά κάτω από τη μύτη της Ρωσίας, έξω από την πόρτα της Ρωσίας, θα πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό, πρέπει να το προσέξεις. Δεν μπορεί να κατηγορεί συνέχεια το Ρώσο ότι θες να μπει στην Ουκρανία. Μα ο Ρώσος λέει ότι δεν θα μπω στην Ουκρανία αρκεί να μην τη βάλει στο ΝΑΤΟ. Και κάτι ακόμα. Ουσιαστικές εγγυήσεις. Δηλαδή μαζέψτε τα πυρηνικά σας. Γιατί δηλαδή εμποδίζει την Αμερική να γίνει αυτό που συνέβαινε το επί Γκορμπατσόφ. Δηλαδή η Ανατολική Ευρώπη να γίνει ένας ενδιάμεσος χώρος διεθνούς ειρήνης και συνεργασίας. Ως τι χρειάζονται εκεί τα πυρηνικά, δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τόσο κοντά. Και μάλιστα μιλάμε για όπλα τα οποία έχουν βεληνικές πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Δηλαδή φτάνουν να χτυπήσουν, από να το πω κάθε υπερβολή για να το καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε, φτάνουν που λέει ο λόγος να χτυπήσουν από την Ρουμανία ή από την Εσθονία, δεν ξέρω που αλλού θέλουν να τα βάλουν, μέχρι την Κίνα. Δηλαδή τόσο μακρού βεληνικούς όπλα, πυρηνικά, τι ακριβώς εξυπηρετούν εκεί πέρα. Να το καταλάβουμε εμείς που θέλουμε την παγκόσμια ειρήνη. Αυτό είναι το πρώτιστο, σταθερότητα και ειρήνη. Αυτό ενδιαφέρει τους λαούς. Αν είναι να έχουμε καταστροφές και πολέμους και αίμα, δεν οδηγεί πουθενά. Αφήστε που αν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά, κανείς δεν ξέρει πώς θα τελειώσει ο πλανήτης και η ανθρωπότητα. Άρα εσείς λέτε ότι αυτή τη στιγμή είναι οριακές οι καταστάσεις. Ναι, είναι οριακές οι καταστάσεις, διότι παίζουν το παιχνίδι του 62 με την κρίση στην Κούβα, όπου ήταν ανάποδα. Πήγαν οι Ρώσοι και βάλανε πυράβλους στην Κούβα. Και ευτυχώς το θέμα απέτυχε. Εγώ δεν μιλάω, παραλαμβάνω, ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ του άλλου. Βεβαίως, όταν πας να βάλεις πυρηνικά στη μύτη της Αμερικής στην Κούβα, βεβαίως και θα υπάρξει. Αλλά ξέρετε, κύριε Σαχίνη, αυτός που παίζει αυτό το απονοημένο διάβημα, δηλαδή αυτό το διάβημα απόγνωσης θα το έλεγα, σου βάζω πυρηνικά, εγώ νομίζω ότι ομολογεί την διπλωματική του ήττα. Έτσι μου μυρίζει εμένα. Δεν μπορείς να παίζεις ότι θα βάλω φωτιά στον πλανήτη για να σε νικήσω. Δεν είναι επιχείρημα αυτό, κύριε. Δεν είναι επιχείρημα. Τώρα, όλα αυτά πώς κατά τη γνώμη σας επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο? Κοιτάξτε να δείτε, το αμερικάνικο σχέδιο εκδηλώνεται κάθε λίγο. Δεν έχει αλλάξει. Θέλουν να έχουν υπό τον πλήρη έλεγχο τους την Νοτιοανατολική και Ανατολική Μεσόγειο και γεια πυρήμιχθή του. Δεν τους ενδιαφέρει αν το οικόπεδο, να το πω κοινικά, γιατί μόνο κοινική μπορεί να είναι η γεωπολιτική ανάγνωση. Αν το οικόπεδο το ελέγχει η Τουρκία ή ένα άλλο κρατήδιο που λέγεται Ελλάδα, ποια είναι η Ελλάδα, τι είναι τώρα στο Αιγαίο, ποιο Αιγαίο. Λοιπόν, να είναι στο ΝΑΤΟ, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα τα αμερικάνικα
και όπως ξέρουν και λένε στη γλώσσα του, that's all. Okay, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άρα πρέπει να το δούμε υπό την εποπτική από ψηλά ματιά του τι εξυπηρετεί το, κατά τη γνώμη τους, των Αμερικανών, το συμφέρον του ΗΠΑ και, και του ΝΑΤΟ. Μόνο έτσι θα το καταλάβουμε. Γι' αυτό και έγινε και αυτή η τρίπλα με το non-paper, όπου αδειάσανε τον Eastman, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, δεν αδειάσανε τα καλώδια, τα οποία καλώδια που θα φύγουν από την Αίγυπτο για την Ελλάδα, κόβουν στη μέση το ψευτοτουρκο-λιβικό σύμφωνο. Έτσι, οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή, να υπερασπιστώ το σωστό θέλω, οι Αμερικάνοι λένε δεν θα πειράζεται το καραβάκι που κάνει έρευνες, το γαλλικό στην Κύπρο, που κάνει έρευνες για το καλώδιο Τούρκοι. Έτσι τους είπανε. Εντάξει. Ταυτόχρονα όμως για δικούς τους λόγους. Εντάξει. Την ίδια ώρα όμως θα φέρνουν τις καραβιές LNG, θα σας πει κάποιος, στην Αλεξανδρούπολη με το σχιστολιθικό από την Αμερική, ενώ η Ελλάδα μέσα στην ενεργειακή κρίση και φτώχεια δεν μπορεί να αντλήσει τους δικούς της πόρους. Απολύτως έτσι είναι, θα συμφωνήσω με αυτή τη γνώμη, έτσι είναι. Βεβαίως γίνανε για το σχιστολιθικό, αλλά με το χονδροειδή τρόπο που πολιτεύονται οι Αμερικανοί, έχουν ένα χονδροειδή τρόπο, δεν είναι Βρετανοί, βρε παιδί μου, δεν έχουν, τους λένε οι Βρετανοί το τι θα κάνουν και αυτοί το κάνουν με τον πιο βλακώδη τρόπο. Καταλάβατε, είναι αυτό που έλεγε ο Αλής του Μνήμης Τσίπρας, ξέρω εγώ, μπροστά στον Τραμπ και δεν τρεπότανε που το έλεγε, αυτά που λέει ο Τραμπ λέει μοιάζουν δαιμονικά, αλλά είναι για το καλό. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι ο χονδροειδής τρόπος που πολιτεύονται οι Αμερικανοί. Λοιπόν, βεβαίως, όλος ο καυγάς με τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, που έγινε και η πτώση του, η αιτία της πτώσης του Καραμαλή, ήταν το ότι ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη δεν ήταν το θέμα του αγωγού μόνο. Ήταν οι μεγάλες εξέδρες φυσικού αερίου που θα φτιάχνανε οι Ρώσοι στα ανοιχτά, αν θυμάμαι καλά, 6 χιλιόμετρα από το λιμάνι μέσα στη θάλασσα της Αλεξανδρούπολης. Εκεί ήταν το ότι θα γινόταν με μεγάλη αποθήκη αερίου και εύκολου φτηνού αερίου, πιο φτηνού αερίου. Όχι, αυτό το θέλανε οι Αμερικάνοι. Αφήσανε την Ευρώπη να παγώσει, καταστρέψανε τα συμβόλαια που είχαν με την Gazprom και δεν μεριμνήσανε. Χθες διάβαζα φιλοαμερικάνικο κείμενο, το οποίο έλεγε βέβαια η Ευρώπη λέει δεν έπρεπε να φτάσει να αφήσει να αδειάσουν οι αποθήκες αερίου στο 70%, που θα έπρεπε να είναι 105%, 110%, και γι' αυτό κρυώνει και ανεβαίνει το αέριο, εκτός του ότι αυτό μπορεί να είναι και μεθοδευμένο για άλλους γεωπολιτικούς λόγους. Αλλά πάντως δεν ετοιμάσανε εγκαίρως οι Αμερικάνοι το LNG στην Αλεξανδρούπολη, και βέβαια θα κερδίσουν αυτοί μόνο από αυτό. Και βέβαια τα ελληνικά αποθέματα Νοτίος Κρήτης και τα λοιπά, είδαμε ότι η Exxon Mobil και οι άλλες εταιρείες απέσυραν νότιο-δυτικά της Κρήτης, νότιο-δυτικά απέσυραν το ενδιαφέρον τους, που σημαίνει οι Έλληνες μην περιμένετε να βγάλετε φθηνό αέριο. Αλλά γιατί πάμε μακριά, στο Μπάμπουρα, στην επέκταση της, στο Βόρειο Αιγαίο, στην επέκταση του Πρίνου, ο Χρυσοφόρος Πρίνος, ο οποίος από τον καιρό που η δικτατορία ορθότατα τον ξεκίνησε, δεν λέει να τελειώσει το πετρέλαιο εκεί πέρα. Και δεν θα τελειώσει, δεν τελειώνει, λένε κάθε φορά ότι φτάνει στα ωριά του και όλο και κάτι άλλο. Γιατί έχει πολύ πετρέλαιο εκεί πάνω μέχρι τον Μπάμπουρα. Καταλάβατε. Και δεν αφήνουν την Ελλάδα βάζοντας τους Τούρκους, ενθαρρύνοντας τους Τούρκους, διορθώνω, ενθαρρύνοντας τους Τούρκους στην πολιτική τους εναντίον της Ελλάδος, δεν αφήνουν να καλύψει τις ανάγκες της με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έχουν λοιπόν τεράστιες ευθύνες, αλλά εκείνο που τους νοιάζει είναι να ελέγχουν τα οικόπεδα. Τίποτα άλλο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται λοιπόν υπό το πρίσμα αυτό η κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Κύπρο, να μην ξεχνάμε την Κύπρο ποτέ. Κοιτάξτε να δείτε, ετοιμάζομαι να γράψω ένα κείμενο. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος, αυτός θα είναι ο τίτλος. Και δεν πειράζει που το σκορπίζω τώρα αυτή τη στιγμή, δεν με πειράζει. Έχω ιδέες πολλές. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος βρίσκεται εντός της Ελλάδος. Όταν βγαίνει ο υπουργός ο Κύπριος και προβοκάρει τον EastMed περισσότερο και από το non-paper, τα πράγματα δεν είναι καλά. Πρέπει μέσα, όταν χαίρονται άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα μέσα, που οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να προχωρήσει ο αγωγός αερίου και δεν βρίσκουν να πούνε μια καλή κουβέντα για αυτό που είπα προηγουμένως,
ότι οι Αμερικάνοι ναι μεν είπανε όχι στο αέριο, αλλά είπανε ναι στη καλωδιακή διασύνδεση Αιγύπτου Κρήτης, που σημαίνει κόβουμε το τουρκολουδικό στη μέση. Αυτό πρέπει να τονίζουμε. Λοιπόν, το παιχνίδι λοιπόν εξαρτάται, κύριε Σαχίνη, από την ενδοτικότητα των Ελλήνων. Η Ελλάδα περνάει τη μεγαλύτερη κρίση της, όχι μόνο μετά το 1940, όπου ήμασταν ένας λαός, ένα σώμα, μια γροθιά υπό την εμπνευσμένη διακυβέρνηση των τότε, της τότε ηγεσίας, και κάναμε το έπος του 40. Η Ελλάδα μετά τον ανταρτοπόλεμο, στα ιστορικά βιβλία, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, αναφέρεται συμμοριτοπόλεμος, αργότερα ανταρτοπόλεμος, δεν θα αρέσουν αυτά σε κάποιους, μετά εμφύλιος. Εγώ λέω ότι έγραψε το κράτος το ελληνικό. Αυτό λέω, μέχρι εκεί. Εντάξει, το κράτος το ελληνικό λοιπόν, κάθε φορά είναι όποιος το έχει, έτσι, το ξέρετε, ναι, αυτό. Ακριβώς, ναι, λοιπόν. Ναι. Έχω μία αίσθηση, ναι, βέβαια. Την ιστορία. Λοιπόν, έχω μία αίσθηση πριν πάτε σε αυτό που θέλετε να πείτε. Αρκούσε μία κίνηση. Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου Κρήτης να κόψει κάθε μνημόνιο. Και εγώ δεν περιμένω κανένα καλώδιο από την Αίγυπτο, γιατί να σας πω και κάτι άλλο, σιγά τις ποσότητες ρεύματος που έχει η Αίγυπτος να στείλει και σε εμάς. Αν είχε το φυσικό αέριο που λένε ότι είχε, θα προμήθευε μόνη της με LNG την Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Ούτε τις δικές της ανάγκες δεν μπορεί να καλύψει. Καλά κάνετε και το λέτε. Έτσι είναι, κύριε Σαχίνη. Έτσι είναι. Λοιπόν, βεβαίως θα έπρεπε η ΑΟΣ της Ελλάδος να έχει ανακηρυχθεί με ένα νόμο από όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, όλα τα κόμματα, ένα σώμα, αλλά έχουμε έλλειμμα, λυπάμαι που θα το πω, αίσθησης πατριωτισμού. Το αντιλαμβάνονται μέσα από τον κομματισμό τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δίνει έναν αγώνα ύπαρξης. Αυτά που συνέβησαν με τα πολεμικά, μετά το λεγόμενο εμφύλιο, κυρίως επί 48 χρόνια στη μεταπολίτευση, ήταν ατυχή, για να μην πω καμιά άλλη έκφραση. Ήτανε λάθος. Πρέπει να δούμε ξεκάθαρα τις ευθύνες μας, κεντρών, δεξιών, υπερδεξιών, κατωδεξιών, αριστερών, εξωαριστερών, και να αυτοί που μας εκπροσωπούν στη Βουλή να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Και η σωστή απόφαση είναι αυτή. Περνάς τον νόμο από τη Βουλή, ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου, όπως λέγανε οι δυστυχείς Κύπροι, και τους εγκαταλείψαμε εμείς, τους εγκαταλείψαμε, όταν λέγανε ελάτε να ανακηρύξουμε τις ΑΟΣ, και δεν το κάναμε, έτσι, στο παρελθόν. ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου, φυσικά με τα 12 μίλια. Δεν το συζητώ, φυσικά με 12 μίλια. Τι θα κάνουμε, αφού είναι διεθνές δικαίωμα. Οτιδήποτε λιγότερο θα μας βάλει σε περιπέτειες. Και θα λέμε, τι κάνανε οι Αμερικάνοι, τι θέλουν οι Αμερικάνοι στην Ανατολική Μεσόγειο, δικαίως θα αναρωτιόνται κτλ. Όπως υπόθηκε ορθά, παίρνεις τα όπλα. Τα όπλα, εάν δεν δείξεις τα υπέροχα αυτά Ραφάλ, τις καταπληκτικές Μπελάρα που θα πάρουμε. Λοιπόν, αλλά και τα όπλα που ήδη έχουμε τώρα και έχουμε βελτιώσει καταπληκτικά το οπλοστάσιο μας. Εάν δεν δείξεις προς τα έξω ότι έχεις ψυχή να τα χρησιμοποιήσεις, ο Τούρκος σε θεωρεί ιτοπαθή και δεδομένο. Ο Τούρκος αυτή τη στιγμή με τον εθνικισμό του, τον φασισμό του, τον Ισλάμο φασισμό του, όπως θέλουν να στον πούνε, βλέπει ότι έχει να κάνει με ψοφοδεείς αντιπάλους, οι οποίοι τι βρήκαν και είπανε, λυπάμαι, ο κύριος Δένδιας πήγε στην Σαουδική Αραβία και είπε ότι εμείς δεν θα σκάψουμε ποτέ. Μάλιστα. Από την άλλη, κύριε Ρωμανέ, αέριο. Αυτά είναι εγκλήματα. Εγώ θέλω να σας πω όμως από την άλλη ότι ούτε θέλω τη χώρα μου να είναι το εύκολο πιόνι παίκτης άλλων δυνάμεων για να προκαλούν, ούτως ώστε να τα βρουν αυτοί με την Τουρκία. Δεν θέλω να είμαι ο χρήσιμος ηλίθιος ιστορίας. Υπάρχει και η άλλη άποψη, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μια εθνική στρατηγική. Χώρες, είναι πολύ κοντά. Μια εθνική στρατηγική λέει άλλα πράγματα. Βεβαίως. Εδώ υπάρχουν χώρες, για να σας φέρω ένα παράδειγμα χειροπιαστό, που είναι πολύ κοντά στην Ρωσία, στον λεγόμενο κάτω του Αμερικανού ρωσικό κίνδυνο ή κάτω τη Δύση. Όπως είναι η Ουγγαρία, έτσι. Όπως είναι η Πολωνία. Οι οποίες εκφράζουν αντίθετες γνώμες στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τέρμα. Δεν θα μπαίνουν λαθρομετανάστες μέσα. Κυρίως στην Ουγγαρία, έτσι, δεν θα μπαίνουν, θα ελέγχονται. Τι έγινε όταν πήγανε τώρα να μπουν από τα σύνορα στην τελευταία έφοδο που κάνανε? Τους μαζέψαν, τους αποθήσαν, τους διώξανε. Τελείωσε, δεν το συζητάμε. Θα κάνεις εξάσκηση εθνικής κυριαρχίας. Άμα δεν κάνεις άσκηση εθνικής κυριαρχίας, τότε μόνος σου κάνεις γκρίζες όλες τις ζώνες, μόνος σου δέχεσαι ότι τα γενιά 4,5 Ραφάλ που πήρες, τα οποία χτυπάνε τον Τούρκο
από δεκάδες χιλιόμετρα, για να μην πω και περισσότερο, και αυτός έχει μια μαύρη οθόνη, δεν το βλέπει το Ραφάλ, έχει black scope, μαύρη οθόνη, δεν το αναγνωρίζει. Όταν αυτά τα υπέροχα όπλα δεν τα αξιοποιήσεις, είσαι άξιος της μοίρας σου και της τύχης σου και δεν σου φταίει κανένας Αμερικανός, κανένας Ρώσος, κανένας Γερμανός. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Ρωμανό. Θέλω να τον ευχαριστήσω σήμερα για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη, και θέλω να πω μια τελευταία φράση. Η Ελλάδα μπορεί και δικαιούται με επανάσταση συνειδήσεων όλου του λαού να κάνει το καλύτερο για την πατρίδα, για το λαό, για τη χώρα. Μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Όλα είναι στα χέρια μας. Ευχαριστώ πολύ.